Είναι ασφαλές. Μια σειρά κοντά. Θα ανοίξουν οι τρύπες. Είναι δυνατό να τα αφήσουν έτσι. Το υπόλοιπο τώρα. Αλλά είναι καλό με το χρυσί. Είναι καλό με το χρυσί. Είναι καλό. Δηλαδή τουλάχιστον σε ένα μήκος που είναι 1000 μέτρα περίπου. Ένα σηματόπλευμα δεν είναι τίποτα. Τα κατσίκια. Τα κατσίκια. Και πρέπει αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεκαλύσουμε από πάνω να βρούμε μετά έναν τρόπο να το κλείσουμε. Αν πάμε καλά το 2004 που πάει από την άλλη μετά, ένα τόνο από το γραφείο. Αλλά είναι 2-3 σημεία που έχουν μπει για να μπουν εδώ. Είναι παχτωμένο, είναι βιδωμένο. Έχει στο κάτω μέρος ένα άξονα. Είναι δηλαδή παχτωμένο. Έχει τη βάση κάτω. Έχει τη βάση, έχει μετά ένα. Αυτό που γυρίζει έτσι. Κλειδί που το επιτρέπει να γυρίζει έτσι. Κάνει αυτή την κίνηση. Κάνει αυτή την κίνηση. Συγχρόνως, συγχρόνως έχουν τα φρένα. Είναι κάποια ελαττήρια τα οποία σταματάνε την απότομη πτέρυγα. Και το θα τα δούμε εκεί πέρα. Ξαναδώ και έχει δυνατότητα πάθος να γυρίζει έτσι. Εδώ πέσει πέτρα. Κατάλαβα, έχει αυτή την κλίση κάνει. Και το σταματάει. Και το λαπτώνει. Αυτό που βλέπετε σε κύκλο πέρα είναι τα φρένα. Τα οποία ραβλώντας και αν έχει κάποιο σταματάει την πτώση. Εδώ είναι στο πλάι. Βαθάνε τους πασάλους. Στη μέση, ανάμεσα στους δύο πασάλους, έχει ένα βάσμα από τον κύριο μέσα. Είναι δύο σηματώσεις έτσι που κρατάνε τους πασάλους. Και είναι και αυτά με φρένα. Είναι και αυτά με φρένα. Και αυτά με φρένα, ναι. Έχει... Αυτά εδώ είναι 3-4 μέτρα τα αγκύρια, 4 αγκύρια που μπαίνουν μέσα, μπαίνει η βάση και πάνω από εκεί μπαίνει ο σύλλος. Ωραία, σε τι βάθος κάνεις μέσα τώρα. Στο σύλλο κάτω, εξαρτάται από το μικρά, είναι 2 μέτρα και φτάνουν μέχρι 3 μέτρα. 2 μέτρα βάθος. Ναι, τα μικρά. Ποια είναι η στήλη μεγάλη τα λιγοντρία. Τα σίδερα. Μέχρι 4 μέτρα. Μέχρι 4 μέτρα. Και 5 θα πλαϊνά αυτό το μεγάλο. Βάθος. Για να δείξω. Και μετά γίνεται κολλητό πάνω στο κύριο. Αυτό εδώ το βλέπετε, αυτό το πάνω, αυτό είναι το φρένο. Βιδωτό. Όταν πέσει ο βράχος, αυτό για να... Το άσχημο θα είναι μόνο άμα πέφτει πάνω στο σίδερο. Τον κύριο εδώ πάνω πέφτει, είναι το πρόβλημα. Αλλιώς δεν υπάρχει. Τώρα μιλάμε σε συνθήκες πώς... Όχι, λέμε όλη την πραγματικότητα μας. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως δουλεύει το πλάτο. Στο βάθρο να πέσει, πάει να δουλεύουν τα δύο φρένα. Το από εδώ και το από εκεί. Πώς να το κρατήσουν. Το δωρίζει, έτσι. Όλο το κομμάτι το τυχείο. Εδώ θα κάνουμε. Εδώ τελειώνουμε και κάνουμε το πρωτότυπο. Τώρα έχουμε πάλι θα γίνει το γερτσόδικα. Από τα μεγαλύτερα έργα στην Κρήτη. Η τεχνολογία υψηλή. Πρωτότυπο και καλές προδιαγραφές. Για μας είναι το έργο πρωτότυπο. Νομίζω ότι η τεχνολογία προφανώς είναι η τελευταία τεχνολογία. Παρόμοιο έργο στην Κρήτη δεν υπάρχει. Τέλος πάντων είναι μια καινοτομία. Αλλά η περιοχή συγκεκριμένη βγαίνει από τα διέξοδο. Βγαίνει από τα διέξοδο που ήταν ένα πρόβλημα χρόνιο. Θα δοθεί ένα πρόβλημα από τότε που ξεκίνησε ο δρόμος μέχρι σήμερα. Μιλούμε για 100 χρόνια. Θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος 1 Ιουλίου. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ναι. Θα δοθεί 1 Ιουλίου, δύο μέρες μπρος, δύο μέρες πίσω. Αλλά το συγκλονιστικότερο είναι σήμερα, γιατί έχω ξανάρθει το έργο, είναι ότι έχει προχωρήσει για μένα ικανοποιητικά. Παρόλο τα προβλήματα που στην αρχή είχαν παρουσιαστεί και όλοι
διαμαρτυρόμαστε ότι αργούνε και αργούνε, τα αποτέλεσμα το βλέπετε στην πράξη. Οι φωτεινοί σηματοδότες θα λειτουργήσουν ώστε να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες? Νομίζω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί είναι δυνατόν να μην τακτοποιηθούν οι σηματοδότες όταν τακτοποιούν τέτοια έργα. Αύριο θα έχει τελειώσει αυτό. Αυτό θα τοποθέτει τα δαχτυλίδια. Αύριο έχει τελειώσει. Το Σάββατο δηλαδή έχουν τελειώσει το όλο το κομμάτι από εκεί και έχουν φτάνει μέχρι εδώ. Και μας μένει Δευτέρα να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα που προλαβαίνουμε. Από πάνω. Για 80-100 μέτρα. Ναι, ναι. Και μετά κατεβαίνουμε κάτω, τελειώνουμε. Και είναι έτοιμες οι τελειώσεις. Δηλαδή θέλουμε τώρα ένα κομμάτι πάνω να το πληρώσουμε και ένα κάτω. Για να γίνει το μοντάζ δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορεί και πτώση εκεί. Εκεί που είναι τα άσπρα θα μπει το δεύτερο. Έχει κάποια ακόμα, έχει κάποιες πέτρες που είναι επικίνδυνες, δεν φαίνεται. Και ενδιάμεσα ένα, βλέπετε τα σπράδια. Και στην διάμεσα. Ένα εκεί. Λεωνίδα, εδώ ότι η πέτρα κουνιόταν απάνω και φαινόταν, αυτή έχει πέσει. Και έχουν βγάλει. Όλοι φαινόταν. Τρέξανε, κάνανε τη διαδρομή μετά και οι Ιταλοί. Τα κάνανε με τους Έλληνες, τους Ριβάτες, αλλά το κάνανε και οι Ιταλοί για δική τους ασφάλεια. Α, ήρθαν και αυτοί και ελέγξανε. Βέβαια, ανεβήκανε πάνω στην αρχή και ελέγξανε όλη την περιοχή. Βρισκόμαστε σήμερα, όπως ξέρετε, στο έργο που γίνεται στην αντιστήριξη των πρανών στα τοπόλια. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι παράκληση στο πρώτο τεχνικού μελητηρίου όλους τους πολιτικούς μηχανικούς που έχουμε στο τμήμα μας θα πρέπει να οργανώσει εκδρομές να έρθουν να δουν αυτό το έργο. Γιατί το λέω αυτό? Ίσως είναι μοναδική ευκαιρία να δούνε πώς κατασκευάζεται ένα εξειδικευμένο τεχνικό έργο που πιθανότητα να μην δούμε άλλο παρόμοιο στην Κρήτη. Και είναι καλό αυτό που διαβάζουμε στα βιβλία, που μελετούμε τα χρόνια που σπουδάζομαι, να το δούνε και στην πράξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο δρόμος θα μετατραπεί σε ένα δρόμο περιπάτου, όπου πραγματικά θα θαυμάζει ο κόσμος όλο το Φαράγγι και θα μπορεί να φωτογραφίζει, να περνά και να βλέπει, ας πούμε, όλο το φυσικό πλούτο που έχει η Κρήτη και τις γεωλογικές διαμορφώσεις που έχουν γίνει στους αιώνες στα Χανιά. Ο δρόμος ο κανονικός που θα έχει πρόσβαση γίνεται από εδώ, από την πάνω μεριά που βρισκόμαστε, και δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτόν. Θα είναι ένα εθνικό δίκτυο ταχύτητας κυκλοφορίας, επαρχιακών διαστάσεων, και φυσικά θα εξυπηρετεί με ταχύτητα όλη την περιοχή. Θέλω να πω ότι αυτά τα έργα είναι πολύ σημαντικά, είναι διαχρονικά και αυτά πετυχαίνονται μόνο όταν σέβεται ο κάθε διοικών όλες τις προσπάθειες που οι προηγούμενες διοικήσεις κάνανε. Από την αρχή διακήρυξα ότι θα σεβαστώ όλες τις προτάσεις. Θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς που εργαστήκαν για αυτό το έργο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους νομάρχες που περάσανε και που είχαν την ιδέα να ξεκινήσει το έργο. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη, που μετά τις προτάσεις που κάναμε εμείς σαν Αντιπεριφέρεια δέχτηκε να εντάξει και αυτό το έργο, ας πούμε, στο ΠΕΠ Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία που δίνει μια ζωή μεγάλη στον τόπο μας, και φυσικά με την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της παράκαψης τοπολίων και έλους παίρνει μια άλλη διάσταση όλο στο τόπο μας. Όλα αυτά θα γίνουν με βεβαιότητα τα επόμενα 1-2 χρόνια. Διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο τέλος των εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από την αρχή για τέλος Ιουνίου νομίζω ότι ισχύει, θα εφαρμοστεί, ολοκληρώνεται το έργο και το βασικότερο, δεν έχει αλλοιωθεί και δεν έχει επηρεαστεί καθόλου το φυσικό περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις δηλαδή αυτές είναι συμβατές με το περιβάλλον. Ούτε η αγριότητα του τοπίου χάλασε, ούτε τίποτα. Είχαμε την ευκαιρία, παρουσία του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, να επισκεφτούμε τα έργα που εκτελούνται εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη, τον Περιφερειακό Συμβούλιο, τον Αντιπεριφερειάρχη και όλες τις υπηρεσίες τεχνικές για τη στήριξη και την πρόωθηση των μεγάλων έργων που επιτελούνται στην Κίσαμο. Εμείς, σαν αντιπολίτευση,
θέλουμε και πιστεύουμε ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης να συνεργάζονται και να προωθούν τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Ασκούμε κριτική πάντα σε θετική κατεύθυνση και δεν είμαστε από αυτούς που τη μία κατηγορούμε τον άλλο βαθμό και την άλλη τον ευχαριστούμε, εντός εισαγωγικών, καλοπιάνουμε. Είμαστε στον δρόμο της Καλλιγιάννης. Κύριε Δήμαρχε. Καλές ημέρες. Παρακαλώ, ξεκινήστε εσείς. Είμαστε στον δρόμο της Καλλιγιάννης, στη γέφυρα που χρόνια παλεύαμε για να φτιάξουμε. Τελικά ολοκληρώθηκε το έργο, η γέφυρα ταυτοποιήθηκε, έπεσε το καινούργιο ασφαλτικό. Νομίζω ότι με σωστή συνεργασία της αντιπεριφέρειας, γιατί το έργο είναι από την αντιπεριφέρεια, από την περιφέρεια και συνάμε την αντιπεριφέρεια Χανίων, με καλή συνεργασία με το Δήμο, ξεπεραστήκαν τα όσα προβλήματα είχε. Και το έργο υλοποιήθηκε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχε. Υλοποιούμε σιγά σιγά όλα τα κομμάτια που έχουμε προγραμματίσει για το 2012. Και δεν υλοποιήσαμε, τα υλοποιούμε το 2013, γιατί όπως ξέρετε το 2012 η χρηματοδότηση ήταν 0. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε όλα τα κομμάτια και ελπίζομαι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε υλοποιήσει αρκετά κομμάτια της επαρχιακής οδοποιίας που είχαμε προγραμματίσει. Ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτό το δρόμος οδηγεί στον Πάλο, είναι και αυτό. Έργο το οποίο είχε προτείνει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τσισάμου στην τότε Νομαρχιακή Αρχή και είχε συμπεριληφθεί στο σύμπλεγμα, της τότε Νομαρχίας. Ήταν απαραίτητη η διαπλάτηση της γέφυρας και της οδού εδώ, γιατί είναι ένας δρόμος σημαντικός που οδηγούν χιλιάδες επισκέπτες στην περιοχή του Πάλου. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια και το Δήμο Τσισάμου που συνεχίσαν τις εργασίες αυτές και τελείωσε το έργο. Αυτό εδώ το έργο στην Καλλιγιάννη είναι ένα τμήμα μιας ευρύτερης εργολαβίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που δημοπρατήθηκε στα τέλη ακριβώς της θητείας της με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Βουλγαράκη και κάλυψε νομίζω πάρα πολύ σημαντικά θέματα οδοποίησης του Δήμου Τσισάμου. Παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνει σήμερα η αντιπεριφέρεια. Σε συνδυασμό με τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και που υλοποιείται το ένα σύνταγμα κατοπολίων και φυσικά την παράκαμψη των πολίων και έλους η οποία εντάχθηκε και αναμένεται να προχωρήσει, νομίζουμε ότι η αναβάθμιση στα κύρια οδικά δίκτυα του επαρχιακού δικτύου της Κισάμου είναι ουσιαστική, καθοριστική και αλλάζει τελείως το χάρτη που για 2-3 δεκαετίες παρέμενε περίπου στα ίδια επίπεδα και στην ίδια ποιότητα.